Συνέχεια το μάθημά μας ε, «Το έργο του Θεού στη ζωή του Χριστιανού». Είναι από το βιβλίο «Εφεσίους», από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, το κεφάλαιο 2. Προς Εφεσίους, επιστολή κεφάλαιο 2, σελής 1034 με τη χάρη του Χριστού μας. «Και εσάς όντας νεκρούς, δια τας παραβάσης και τας αμαρτίας, εζοποίησεν» στα οποία περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς απειθίας. Μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν, ποτέ κατά τα επιθυμίε της αρκώσιμών πράτονται στα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και είμαι θα εκφύσεως τέκνα οργής ως και η λοιπή. Ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Καταχάριν είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθησεν εν δια του Ιησού Χριστού» για να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού δια της προσιμάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως και τούτο δεν είναι από εσά, Θεού το δώρον. Ουχή εξέργων δια να μην καυχηθείτες, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, χτιστέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός δια να περιπατήσουμε εν αυτής. Αμήν. Αυτή είναι η αλήθεια που μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μπορεί να μας περιγράψει ότι οι άνθρωποι γεννιόνται μέσα στον κόσμο αυτό της αμαρτίας και του θανάτου μέσα σε έναν κόσμο που άρχον και θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος γεννιόνται εκφύσεως τέκνα οργής πράττοντες τα θελήματα της αρκό τους και των διαλογισμών τους και όχι μόνο αυτό περπατώντας και πράττοντας στις επιθυμίες της καρδιάς και ζώντας μέσα στις ορέξεις της επιθυμία, των επιθυμιών της καρδιάς, μέσα στην πονηρία, μέσα στην κακία, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στο θάνατο, ο Θεός λέγει, και αλήθεια, ότι είναι νεκρή. Νεκρή μάλιστα δια τας παραβάσεις και τα αμαρτίας. Δηλαδή πεθαμένη. Και τι είναι θάνατος, ο θάνατος ο οποίος προφήτευσε και προσδιορίσε ο Θεός καταρχάς μιλώντας προς τον Αδάμ και λέγοντας ότι εάν φάτε από τον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού εξάπαντος θα πεθάνετε. Είναι η απομάκρυνση του Θεού από τον άνθρωπο και η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι φως, αυτή η απομάκρυνση λέγεται σκότος. Και επειδή στον Θεό υπάρχει ζωή, αυτή η απομάκρυνση λέγεται θάνατος. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, αυτή η απομάκρυνση λέγεται μίσος, κακία και εν τέλει αδιαφορία τουλάχιστον. Και έτσι λοιπόν αυτό είναι ο άνθρωπος, αυτό είναι ο κόσμος, τον οποίο όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο Θεός δημιούργησε. Και τον δημιούργησε όχι για να παραμείνει στο θάνατο, αλλά τον δημιούργησε για να του χαρίσει ζωή και αυτή η εναυθονία εδώ στη γη και κληρονομιά αιώνια στον ουρανό. Τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και αφού ο Θεός έστειλε τον νόμο για να γνωριστεί η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου και, αυτού, και, αφού πληροφόρησε τον άνθρωπο ότι πράττοντας κατά πάντα τις εντολές του νόμου ο άνθρωπος θα ζήσει, έχει την ευκαιρία να ζήσει και αφού διεπίστωσε ο άνθρωπος την αδυναμία του να εκπληρώσει και να περπατήσει στον νόμο, τότε ο Θεός βρήκε ένα άλλο μέσον σωτηρίας, μοναδικό ασφαλές και βέβαιον, δεν εφίστη τον Υιό του τον αγαπητό, τον μονογενή, και τον έστειλε στη γη, έγινε ο Θεός άνθρωπος, έγινε ο λόγος του Θεού σάρκα και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας και έφερε στους ανθρώπους μία άλλη γνώση. Μία γνώση μοναδική, την οποία κανείς άλλος δεν ήξερε, παρά μόνο κατά βάση εκ του ουρανού, τη γνώση των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, την καινούργια διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία για το πώς πρέπει να περπατήσει ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού και να ζήσει και τέλος έφερε και τη δύναμη και την εξουσία καταστρέφοντας αφενός μεν ο ίδιος ο Χριστός τα έργα του διαβόλου διδ, αφετέρου δίδοντας την δύναμη αυτή και την εξουσία στον άνθρωπο να ζήσει ελεύθερος από τα δεσμά του διαβόλου όλα λοιπόν αρχίζουνε μέσα από το Λόγο του Θεού κατά πως είναι γεγραμμένο και θέλω να το διαβάσουμε είναι στην επιστολή προς Ρωμαίους ε, στη σελίδα 1001 Ι κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και 13 εδάφιο έφερε λοιπόν ο Θεός αυτό, αυτή την ωραία αποκάλυψη 13 εδάφιο πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί τόσο εύκολα Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Τώρα χάνεται η εξουσία και η δύναμη του νόμου, χάνεται η αδυναμία του ανθρώπου προς σωτηρία και εμφανίζεται πια μία μοναδική οδός βεβαίας και ασφαλούς σωτηρίας. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, πώς λοιπόν οι άνθρωποι θα επικαλεστούν εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν για να σωθεί πρέπει να πιστεύσουν σε κάποιον και αυτός είναι ο Κύριος τον οποίον πρέπει να επικαλεστούν. Και πώς θα πιστέψουν εις εκείνον για να τον επικαλεστούν περί του οποίου δεν ήκουσαν και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει ο Κυρίτων και πώς θα θέλουν σε αν δεν αποσταλώσει καθώς είναι γεγραμμένον πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνη είναι οι ευαγγελισμ... των ευαγγελιζομένων τα αγαθά αλλά δεν υπήκουσαν πάντε εις το Ευαγγέλιο, διότι ο Ισαΐας λέει «Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών». Άρα η πίστη είναι εξακοής, η δε διά του Λόγου του Θεού. Έρχεται λοιπόν η σωτηρία με έναν καινούριο τρόπο, αν και δεν είναι καινούριο, με έναν καινούριο τρόπο στην Καινή Διαθήκη πίστεως στο όνομα του Χριστού. Δηλαδή πρέπει να ακούσουν την καλή αγγελία, τα καλά νέα, ότι ο Θεός έστειλε τον αμνόν του Θεού που πρόκειται να πάρει επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου, να πιστέψουν σε αυτό το, το έργο το οποίο έκανε ο Θεός, να δεχθούν αυτόν τον οποίο να ο Θεός, να επικαλεστούν το όνομα αυτού του οποίου, τον οποίο να ο Θεός και επικαλούμενοι να σωθούν. Και έτσι η σωτηρία είναι εκπίστεως. Εκπίστεως δια το λαό Ισραήλ, οι οποίοι είχαν τη γνώση του αληθινού Θεού, εκ της που είχαν μέσα από τη γνώση του αληθινού Θεού, διά της πίστεως στα έθνη, διά της πίστεως της καινούργιας γνώσης που έρχεται στα έθνη, ότι ο Θεός είναι ένας και έστειλε Αυτόν ο οποίος σώζει. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, μπαίνουμε πια σε ένα καινούριο μονοπάτι, σε ένα καινούριο δρόμο, όπως τον έχει προσδιορίσει ο Θεός, της σωτηρίας εκ πίστεως και όχι εκ των έργων που δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Και τούτο κατά χάριν, Θεού το δώρο. Η πίστη λοιπόν είναι αυτή που φέρνει στον άνθρωπο την ελευθερία, είναι αυτή που φέρνει στον άνθρωπο την σωτηρία, είναι αυτή που φέρνει στον άνθρωπο τη βασιλεία των ουρανών. Η πίστη όχι μια όριστη, δεν πιστεύω ότι ο Θεός είναι ένας και τέλειωσε αλλά μια συγκεκριμένη πίστη, ισόζουσα πίστη ότι ο Θεός έχει προσδιορίσει ένα όνομα μεταξύ Θεού και ανθρώπων μοναδικό δια του οποίου πρέπει να σωθούμεν και είναι το υπερπάνω όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει πάν γόνη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων. <coughs> και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησούν Χριστόν Κύριον εις δόξαν Θεού Πατρός. Μία πίστης λοιπόν συγκεκριμένη, μοναδική που υποδηλώνει και περιέχει την αποδοχή του Ιησού Χριστού στη ζωή του ανθρώπου. Όσοι εδέχθησαν των Ιησούν, Χριστών, εις αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνω τέκνα Θεού. Όταν λοιπόν επικαλεστεί ο άνθρωπος εκείνον τον οποίον απέστειλε ο Θεός και μάλιστα τον επικαλεστεί με πίστη, δια της πίστεως η πίστη έρχεται εξ ακοής του Λόγου του Θεού, τότε συμβαίνει ένα μεγάλο θαύμα, η μεγάλη αλλαγή, μοναδική, τρομακτική αλλαγή. Ο άνθρωπος του σκότους, του θανάτου, τέκνων οργής, κατά χάριν, κατά χάριν Θεού και η χάρις του Θεού είναι ότι απέστειλε τον Ιησού Χριστό, κατά χάριν Χριστού και η χάρις του Χριστού είναι ότι έδωσε την ψυχή του υπέρ των ανθρώπων και με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου που ζωοποιεί και αποκαλύπτει στον άνθρωπο τα μυστε, την, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, το πλήρωμα λοιπόν της το εργαζόμενο στη ζωή του ανθρώπου δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να ζήσει την αναγέννηση, την τέλεια αλλαγή. Αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου και από γίνεται και πέτρινη γίνεται σάρκινη και το πνεύμα του ανθρώπου από αλαζονικό και υπερήφανο και γίνεται ταπεινό και συντετριμένο. Και έτσι ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο γίνεται σύμμορφος του θανάτου του Ιησού Χριστού που σημαίνει ότι πεθαίνει ο άνθρωπος, ο παλιός άνθρωπος, ο άνθρωπος του κόσμου πεθαίνει όπως πέθανε ο Χριστός για τον κόσμο, γίνεται σύμμορφος του θανάτου, πεθαίνει για τον κόσμο και μεταφέρεται από το σκότος στο θαυμαστό φως του Θεού του αληθινού. Και τώρα πρέπει να προχωρήσει για τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία του. Όμως για να ολοκληρωθεί η σωτηρία του πρέπει να πράξει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού και να γίνει σύμμορφος της ταφής του Χριστού. Πώς δια της βαφτίσεως ενίδατη στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος στη άφεση αμαρτιών. Και έτσι μπαίνοντας μέσα στο νερό ο παλιός άνθρωπος και οι αμαρτίες μένουν μέσα εκεί και όταν βγαίνει από το νερό γίνεται σύμμορφος Αναστάσεως και ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η σωτηρία του ανθρώπου καθώς είναι γεγραμμένο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί. Βέβαια αυτή η σωτηρία η οποία γίνεται από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο καθώς δηλαδή ο Λόγος του Θεού ενώνεται με την πίστη του ανθρώπου, το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί αυτή την ενότητα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η γέννηση, η, η αναγέννηση, γιατί το, το γεννηθέν εξ γεννηθέν είναι σάρξ, αλλά τώρα υπάρχει ένα άλλο γεννηθέν εκ πνεύματος, το οποίο είναι πνεύμα, γεννιέται ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος, καθώς γίνεται σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού, πρέπει να περπατήσει έναν καινούριο δρόμο. Ένα δρόμο μοναδικό. Ένα δρόμο προσδιορισμένο απολύτως από το Θεό. Δικαιοθέντες λοιπόν λέγει ο Απόστολος Παύλος εκ πλέον έχουμε ειρήνη προς τον Θεό διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια του οποίου και λάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως αυτή τη χάρη την οποία στεκόμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Που σημαίνει τι, ότι καυχόμεθα σε μία ελπίδα μοναδική, γιατί ο Θεός κατά το πολύν έλεος αυτού αναγέννησε ημάς, η ελπίδα ζώσα. Σε μία ελπίδα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ότι πρόκειται να κληρονομήσουμε κληρονομίαν άφθαρτων, αμίαντων, αμάραντων, πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς. Αυτή είναι η αναγέννησή μας, η σελπίδα ζώσα. Δηλαδή υπάρχει πίστη που σημαίνει πιστεύω ότι ο Θεός είναι τριαδικός, πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ, πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ και πήρε το όνομα Ιησούς άνθρωπος Χριστός ο οποίος μέσωσε και δεύτερον, πάμε τώρα στο δεύτερον που είναι ελπίζω γιατί τώρα δεν μένει παραπίστη ελπίς και αγάπη ελπίζω που σημαίνει ότι και εγώ σε αυτή την κληρονομιά θα έχω συμμετοχή πιο αναλυτικά. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του και αυτό είναι βέβαιον και ελπίζω ότι θα συμμετέχω κι εγώ. Αυτό είναι αβέβαιο. Η πίστης λοιπόν τι είναι. Βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων και ελπιζομένων πεποίθησης, υπόστασης. Είναι κάτι που είναι βέβαιον. Και είναι βέβαιον γιατί είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Όμως πέραν από τη βεβαιότητα αυτή την οποία να αποδεχόμαστε και δια της οποίας σωζόμεθα μπαίνουμε πια τώρα σε μια ζωή αβεβαία η οποία λέγεται ελπίς ότι όλα αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα και είναι αληθινά και εγώ θα τα απολαύσω. Γι' αυτό και το δεύτερο χαρακτηριστικό στάδιο της σωτηρίας του ανθρώπου και για να το πούμε πιο καλά, το, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας έρχονται με την πίστη μας. Η πίστη είναι προσωπική και μάλιστα στους Εβραίους το περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Λόγος του Θεού λέγοντας ότι να το βρω, ναι, λέγοντας στη σελίδα 1063 από, το, από την επιστολή του Αποστάλου Παύλου προς Εβραίους. Θα διαβάσω από το 17 εδάφιο του 6ου κεφαλαίου, 6ο κεφάλαιο, 17 εδάφιο, εις τον οποίο ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας, έχουμε μια κληρονομιά προς εμάς, προς τους κληρονόμους της Επαγγελίας, το αμετάθωτον της Βουλής αυτού, μετεχειρίστη μέσων των όρκων, ώστε δύο πραγμάτων, τον όρκο και την Επαγγελία, αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευστεί ο Θεός, τι να έχουμε, να έχουμε ισχυράν παρηγορία εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα». Τώρα είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας δώσει όσο γίνεται πιο μεγάλη βεβαίωση ότι ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό Του ευλογών θα μας ευλογήσει. Υποσχέθηκε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι ευλογών θα μας ευλογήσει. Ώστε να παρηγορούμεθα με αυτήν την ελπίδα που έδωσε στην καρδιά μας, η οποία ελπίδα ενέχεια βεβαιότητα. Όμως ο Λόγος του Θεού λέγει να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία ελπίδα έχουμε εμείς ως άγκυρα της ψυχής μας. Και ασφαλή και βεβαία και εισερχομένη στο εσωτερικό του καταπετάσματος όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη μελχισεδέκ. Δια της πίστης, πίστης λοιπόν σωσ, σωθήκαμε και σωζόμεθα με την ελπίδα όμως προχωράμε. Με μια ελπίδα που είναι άγκυρα της ψυχής μας. Τι σημαίνει άγκυρα. Όταν ένα πλοίο έχει άγκυρα, αγκυροβολημένο είναι ασφαλές. Είναι στερεό. Δεν το παίρνουν οι άνεμοι. Δεν πηγαίνει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Δεν κινδυνεύει από φουρτούνες, από τρικυμίες. Αλλά είναι καλά δεμένο, στερεωμένο σε ένα βράχο και αυτή η άγκυρα της ψυχής μας για μας είναι η ελπίδα μας που είναι στερεωμένη στο βράχο το νεόνιο πίσω από το καταπέτασμα, εκείνη που είναι ο θρόνος του Χριστού, εκεί είναι στερεωμένη, γι' αυτό και μένουμε στερεοί και αμετακίνητοι εις την ελπίδα ότι καθώς εξέφρωμεν εις τι να επιστέψαμε, ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μας έως τέλους. Ομολογούμε και δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κατά χάριν σωθήκαμε, κατά χάριν μένουμε δια της ελπίδος και κατά χάριν θα φτάσουμε στο τέλος. Η ελπίση λοιπόν αδελφοί και αγαπητοί είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό και να δούμε πως εργάζεται ο Θεός με την ελπίδα αν πάμε στη σελίδα 1005 και στην επιστολή προς Ρωμαίους στο ΙΕ κεφάλαιο 15. 15ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο 15ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους επιστολής 13ο εδάφιο σελής 1005 λέγει ο λόγος του Θεού ο δε Θεός της ελπίδος, αυτός ο Θεός που δημιουργεί την ελπίδα στην καρδιά μας, που μας αναγέννησε η ελπίδα ζώσαν, αυτός ο Θεός που μόνο αυτός μπορεί να δώσει ελπίδα στον άνθρωπο, στον αναγεννημένο άνθρωπο, στον άνθρωπο που έχει σωτηρία, γι' αυτό μας βεβαιώνει και βεβαιωνόμεθα ότι ο άνθρωπος του κόσμου δεν έχει ελπίδα, Καθώς λέει και ο Χριστός δεν θέλω να λυπήστε, καθώς οι λυποί οι μη έχονται ελπίδα. Ο άνθρωπος που δεν έχει τον Χριστό δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν ξέρει που να κρατηθεί. Δεν ξέρει που να ελπίσει, από που να πάρει βοήθεια, από που θα βοηθηθεί. Ο Χριστιανός όμως, όμως έχει αυτή την υπερθαύμαστη γνώση ότι η βοήθειά μας έρχεται από του Κυρίου του ποιήσαντος στον ουρανό και τη γη. Και αυτή την ελπίδα την δίδει και την δημιουργεί και την βάζει μέσα στη ζωή μας και στην καρδιά μας μόνο ο Θεός της ελπίδας. Και τα αποτελέσματα ήθε να σας εμπλήσει ο Θεός της ελπίδος πάσης χαράς. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της ελπίδας είναι ότι γεμίζει η καρδιά μας χαρά. Ετήτε, έχουμε μια ελπίδα βέβαια και ασφαλή, γιατί είναι και γραμμένο. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρη η χαρά σας. Αυτός λοιπόν που δημιουργεί τη χαρά με στην καρδιά μας είναι ο Θεός της ελπίδας, ο Θεός που δημιουργεί. Ελπίδα βεβαία, είμαστε βέβαιοι στην παρουσία του Θεού, ασφαλή, ασφαλισμένη και διερχομένη πίσω από το καταπέτασμα και με απόλυτη οδηγία. Ξέρουμε που πάμε, ξέρουμε τι κάνουμε, ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε και ξέρουμε ότι αυτό είναι δυνατός να διατηρήσει τη σωτηρία μας μέχρι το τέλος. Εμείς μπορούμε, δεν μπορούμε. Αλλά μπορεί ο Θεός της ελπίδας, γεμίζοντας την καρδιά μας με μια χαρά ανυπόκριτη. Και πρώτον και δεύτερον, να μας εμπλήσει με ειρήνη δια της πίστεως, Κοιτάξτε τι ωραία αποτελέσματα έχει ελπίδα στη ζωή του ανθρώπου. Χαρά και ειρήνη δια της πίστεως, ώστε να περισσεύεται εις την ελπίδα. Δηλαδή η ελπίδα να είναι αυξανόμενη. Όπως περπατάει ο άνθρωπος από πίστη σε πίστη, έτσι και περπατάει δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου και από ελπίδα σε ελπίδα. Με αποτέλεσμα η χαρά να αυξάνει η ειρήνη να αυξάνει και ο χριστιανός να είναι στερεός και αμεταχύνητος, περισσεύων στο έργο του Θεού, καθώς γνωρίζει ότι ο κόπος του δεν είναι μάταιος. Και ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το, το έργο σας και τον κόπο της αγάπης σας, υπηρετής, καθώς υπηρετήσατε και υπηρετείτε στις ανάγκες των Αγίων. Μπήκε πια ο χριστιανός στη μεγάλη ευλογία της ελπίδας. Δηλαδή ποια είναι ευλογημένος είναι ο άνθρωπος ποιος αυτός που ελπίζει στον Κύριο και η μοναδική του ελπίδα είναι ο Κύριος. Να λοιπόν τώρα που μετά τη σωτηρία εκ πίστεως, μπαίνει τώρα η ευλογία δια της ελπίδας. Η απόλυτη ευλογία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που ελπίζει στον Κύριο όχι από δική του πρόθεση, διάθεση η δυνατότητα αλλά κατά χάρη γιατί ο Θεός ελπίδος είναι αυτός που δημιουργεί την ελπίδα στον άνθρωπο κατά χάρη πλέον θα είναι σαν το δέντρο τοπεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων που το φύλλο του πάντοτε θα ακμάζει, θα θάλει, καρπός πάντοτε στο διορισμένο καιρό και ό,τι αν πράττει ότι αν κάνει ο Θεός θα το ευλογεί γιατί ό,τι κάνει το κάνει με την ελπίδα πρώτα με την πίστη ότι ο Χριστός ζει και δεύτερον με την ελπίδα ότι ο Χριστός είναι μαζί του. Μπήκαμε πια, <coughs> μπήκαμε πια σε αυτό το ωραίο περιβάλλον της ευλογίας του Θεού στον άνθρωπο. Όμως πώς δημιουργείται η ελπίδα στον άνθρωπο. Η γραφή λέει Καυχόμεθα όχι μόνο στην ειρήνη του Θεού και στη σωτηρία μας αλλά καυχόμεθα και στις θλίψεις μας γιατί πλέον έχουμε μία αποκάλυψη, μία γνώση που ο Θεός μας βεβαιώνει, έχουμε μία πίστη ότι η θλίψη στη ζωή μας δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός που θα δούμε τι θα κάνουμε και θα το προσπεράσουμε που όποτε κακό μας βρήκε αυτό το λέει ο κόσμος και ο άνθρωπος που δεν έχει πίστη στο Θεό. Εμεί ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί εμπιστευόμεθα το Λόγο του Θεού. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Είναι η περτάτη αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να προσθέσει κάτι έξω από το Λόγο του Θεού. Τα πάντα είναι και κλεισμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν όταν έρχεται μια θλίψης είμαστε βέβαιοι γιατί το λέει η Γραφή ότι αυτή η θλίψης έρχεται παρά κυρίου, ή την επιτρέπει ο Θεός και είναι θλίψης μπορεί και αμαρτίας ακόμη ή τη φέρνει ο Θεός γιατί είναι δοκιμασία πίστεως. Έρχεται λοιπόν μια θλίψης. Όμως αυτή η θλίψη, καθώς είναι γεγραμμένο τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν ή στους αγαπώντας των Θεών, αυτή η θλίψη λοιπόν έχει έργο. Ο Θεός μέσα από αυτή τη θλίψη εργάζεται ένα έργο στη ζωή μας. Και αυτό το οποίο εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας είναι υπομονή. Διότι έχουμε χρήαν υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε εν τέλει τις επαγγελίες του Πατρός, που είναι στο τέλος η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εργαστεί οι θλίψεις που ο Θεός επιτρέπει, φέρνει στη ζωή μας την υπομονή, για να μπορέσει ο Θεός μέσα από την υπομονή να εργαστεί στη ζωή μας έργον τέλειον, που είναι η δοκιμή. Και ο άνθρωπος καθίσταται, εφόσον υπομένει την παιδεία, σαν ιός, όχι σαν νόθος, αναγνωρίζει την υπαιδεία που ο Θεός φέρνει στη ζωή του, δεν αθυμεί, δεν ταράζεται, αλλά περιμένει υπομένοντας και καθώς περιμένει υπομένοντας, ο Θεός εργάζεται και καθιστά τον άνθρωπο δόκιμο εις τον Θεό, ορθοτομ, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Δόκιμον εργάτην, δόκιμο χριστιανό. Ξέρει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που ο Θεός γιατί το ξέρει αυτό ο Θεός τις φέρνει και τις επιτρέπει. Ξέρει να τις αντιμετωπίζει περιμένοντας, με υπομονή. Και καθώς γίνεται δόκιμωσης των Θεών, αυτή η δοκιμή εργάζεται, μέσα από αυτή τη δοκιμή εργάζεται ο Θεός την ελπίδα στον άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος μέσα από τη θλίψη, την υπομονή και την δοκιμή μπει, στο περιβάλλον της ελπίδας, στην πραγματικότητα μπαίνει στο περιβάλλον της ευλογίας και της αποκατάστασης, γιατί η ελπίς ποτέ δεν κατεσχύνει. Έρχεται λοιπόν ο Θεός στον ελπίζοντα και φέρνει τις ευλογίες του. Τώρα πια ο άνθρωπος μπορεί γιατί ελπίζει, γιατί ο Θεός έχει εργαστεί την ελπίδα μέσα του, μπορεί να απολαμβάνει τη χαρά του Θεού, μπορεί να απολαμβάνει την ειρήνη του Θεού, μπορεί να, να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, πως δοξάζοντας το Θεό. Η πίστη σώζει, η ελπίδα φέρνει την ευλογία και ευλογία τη δοξολογία. Αλλά και πάλι εδώ δεν τελειώνει το έργο του Θεού. Ο Θεός συνεχίζει. Συνεχίζει πως. Η ελπίς κατεσχύνει διότι η αγάπη του Θεού πλέον είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Πλέον εφόσον ο άνθρωπος ελπίζει ευαρεστείτε ο Θεός γιατί ο άνθρωπος ελπίζοντας δοξάζει το Θεό ευαρεστείτε ο Θεός σε μια καρδιά ελπίζουσα καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού γιατί όταν η ελπίδα του ανθρώπου είναι μόνο στο Θεό βγάζει από μέσα κάθε εμπόδιο βγάζει από μέσα κάθε ελπίδα σε άλλα κάθε εμπιστοσύνη σε άλλα ο άνθρωπος πια περιορίζεται αν μου επιτρέπετε η έκφραση στο να ελπίζει στον Θεό και μόνο στο Θεό ευαρεστείτε ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον άνθρωπο που ελπίζει στο Θεό, για αυτή την ελπίδα που βλέπει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και δια πνεύματος Αχίου εκχέει μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου την αγάπη του ο Θεός καθώς ο Θεός είναι αγάπη. Δηλαδή έρχεται και κατοικεί εν δυνάμει ο Θεός μέσα, το πλήρωμα της θεότητος και ο άνθρωπος πια είναι και πλήρης πίστεως και πλήρης ελπίδος αλλά εν τέλει και πλήρης αγάπης. Τώρα πια είναι εκτελεστής και όχι επιλύσμονα κροατής του Λόγου του Θεού εκτελεστής της πρώτης εντολής αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου, ψυχής σου, διανία σου και δυναμεώσου, σου εκτελεστής της ομοίας δευτέρας εντολής των πλησίων σου σαν εαυτόν σου και εκτελεστής της καινούρια εντολής αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Και τούτο Θεού το δώρον κατά χάριν, δια της ελπίδος η οποία προχωράει στα καλύτερα και τα συνεχόμενα που είναι πλήρης αγάπης. Γεμάτος από την αγάπη του Θεού και δεν είναι μια αγάπη ανθρώπινη, εγώ θα αγαπήσω, γιατί δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Δεν είναι μια ελπίδα, εγώ θα ελπίζω, γιατί δεν μπορούμε να ελπίσουμε. Και δεν είναι μια πίστη, εγώ θα πιστεύω, γιατί δεν μπορούμε να πιστεύσουμε. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένο, ο Κύριος θα εκτελέσει τα περιεμού. Ο Θεός θα εκτελεί τα πάντα στη ζωή μου, γιατί στην ερώτηση όλα αυτά εμείς θα τα κάνουμε. Η απάντηση είναι όχι εμείς. Είναι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εμπνεύματι Αγίο στον άνθρωπο που θέλει. Στον άνθρωπο που προχωράει. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί μπαίνουμε πια σε ένα καινούργιο περιβάλλον στο περιβάλλον της αγάπης που αν πάμε στη σελίδα 1038 θα δούμε πώς την περιγράφει αυτή την αγάπη ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος. Πριν όμως φτάσουμε στην ολοκλήρωση αυτή, πρέπει να τονίσουμε αδερφοί, ότι όλα αυτά γίνονται. Όλη αυτή η οικοδομή που κάνει ο Θεός γίνεται, ξεκινώντας από τις θλίψεις που ο Θεός φέρνει, είτε σαν δοκιμασία της πίστεως που είναι καλή θλίψης, είναι η παιδεία του Κυρίου είτε σαν θλίψη που ο Θεός επιτρέπει από την παράβαση και για την παράβαση του ανθρώπου. Άρα όλα ο Θεός τα πάντα τα συνεργεί προς το αγαθόν με μία προϋπόθεση. Να αγαπάς το Θεό. Και πριν συνεχίσουμε θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση. Αγαπάς το Θεό αδερφέ. Αλληλούια. Η μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Αδελφοί, έχουμε δώσει την καρδιά μας στον Χριστό. Θεωρούμε ότι ο Θεός είναι για μας το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, ο Ων, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Αλληλούια. Τώρα πια, καθώς είναι πλημμυρισμένη η καρδιά μας, Διαπνεύματος Αγίου από την αγάπη του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής και στο εννιά εδάφιο, «Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτη μάλλον και τουτο προσευχομαι να περισσευσει η αγαπη σας μαλλον και μαλλον Και αν ο Απόστολος Παύλος προσευχότανε για τους Φιλιππισίους, το βέβαιο είναι ότι σήμερα ο μεσίτης μεταξύ και ο Θεού και ανθρώπων, ο μόνος μεσίτης, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, προσεύχεται για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα για τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά. Όπως τότε ο Απόστολος Παύλος προσευχόταν για την Εκκλησία των Φιλιππισίων, σήμερα ο Χριστός προσεύχεται για την Εκκλησία της Κιβισιάς και μάλιστα για κάθε έναν από εμά ξεχωριστά. Τι να περισσεύσει η αγάπη μας. Η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη ε στις καρδιές μας σαν Πνεύμα Αγίου, όλο και πιο πολύ όλο και πιο πολύ κάτι που ανθρωπίνως δεν γίνεται. Αλλά γίνεται σαν απάντηση της μεσητικής προσευχής του Χριστού προς το Θεό ο οποίος εκχαίει δια Πνεύματος Αγίου την αγάπη του στην καρδιά μας. Τι λέει δηλαδή ο Χριστός τώρα. Πατέρα πιο πολύ αγάπη γέμισε με πιο πολύ αγάπη γέμισε την καρδιά των παιδιών μου και μάλιστα ονομαστικά του καθενός. Με αποτέλεσμα να έρθουμε εις επίγνωση και εις πάσα νόησιν. Δηλαδή να γνωρίζουμε πια το θέλημα του Θεού και να κατανοούμε το έργο του Θεού. Να γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού. Να κατανοούμε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Για να μπορούμε και έτσι μπορούμε να διακρίνουμε τα διαφέροντα. Να διακρίνουμε αυτά που διαφέρουν και δεν μπορεί κανένας να τα διακρίνει αν δεν αποκαλυφθεί αυτόν, αν δεν δοθεί αυτόν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Έρχεται λοιπόν το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, διακρίνουμε τα διαφέροντα και έτσι μπορούμε πια πρώτον να είμαστε ειλικρινεί ενώπιον του Θεού, με καρδία ευθεία ενώπιον του Θεού και δεύτερον να είμαστε απρόσκοποι, να μην κινδυνεύουμε να γλιστρ... γλιστράμε και να πέφτουμε, αλλά να περπατάμε ακριβώς μη ως ασοφή, αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενη τον καιρό πάνω στα ίχνη του Χριστού μέσα από τη στενή πύλη εισερχόμενη κάθε φορά και περπατώντας την τεθλιμένη οδό που το τέλος της είναι η αιώνια ζωή. Να, είμαι θα λοιπόν ειλικρινής και απρόσκοπη και τέλος πλήρης καρποφορίας, πλήρης καρπών δικαιοσύνης διά του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Ένας χριστιανός λοιπόν τέλειος. Ένας χριστιανός που αρχίζει με πίστη, προχωράει με ελπίδα και τελειοποιείται με την αγάπη του Θεού. Καθώς η αγάπη του Θεού του ανοίγει καινούριου ορίζοντες αποκαλύψεως και σοφίας στο να περπατάει εις και δόξαν Θεού. Ένας χριστιανός τέλειος, ένας χριστιανός άγιος, ένας χριστιανός χρήσιμος, ένας χριστιανός αξιόπιστος, ένας χριστιανός που έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να είναι σκεύος εκλογής του Θεού. Και μάλιστα όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ένας χριστιανός προετοιμασμένος εις δόξαν Θεού ως σκεύος ελέους για να γνωστοποιεί δι' αυτού ο Θεός των πλούτων της δόξης αυτού. Και όχι ο σκεύος αοργής κατηρτισμένο εις απώλεια δια του οποίου ο Θεός δεικνύει εις τον κόσμο και σε όλες τις δυνάμεις την οργή του και κάνει γνωστή τη δύναμή του. Όχι λοιπόν ο σκεύος κατηρτισμένο εις απώλεια, από τον κόσμο και τον άρχοντα του κόσμου, αλλά ένα σκεύος προετοιμασμένο, κατηρτισμένο μέσα στην Εκκλησία από τις διακονίες που ο Χριστός δίδει στην Εκκλησία, μέσα στο Πανεπιστήμιο που λέγεται Εκκλησία του Χριστού, προετοιμασμένο λοιπόν η σκεύος ελέους, για να δι' αυτού ο πλούτος της δόξης του Θεού. Δηλαδή δεν τελειώνει εδώ η ζωή μας, η χριστιανική, αλλά εδώ αρχίζει η ζωή μας η χριστιανική. Τώρα γινόμεθα συνεργή του Θεού, σκεύη ελέους, σκεύη Θεού. Και έτσι έρχεται τώρα ο Θεός και λέει τώρα πια Διαβάζω από τη 1039 σελίδα πάλι από την επιστολή προς Φιλιππισίου στο 27 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Πρώτο κεφάλαιο 27 εδάφιο. Τώρα πια που σωθήκατε δια της πίστεως και είστε σε σωσμένοι, που ευλογηθήκατε δια της ελπίδος και είστε ευλογημένοι, που τελειοποιήστε δια της αγάπης και βαδίζεται προς την τελειότητα, τώρα πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού. Για να ακούσω, λέει ο Παύλος, τότε και ο Χριστός σήμερα, όταν έλθω και να σας δω, όταν έλθω, ότι δεν είστε δούλοι πονηροί και κακοί, αλλά είστε δούλοι πιστοί και φρόνιμοι, γιατί στέκεστε σε ένα πνεύμα, και συναγωνίζεστε σε μια ψυχή γιατί μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχουν βοηθοί γιατί αν υπήρχε βοηθός στο έργο θα υπήρχε και μαστορα τώρα στο έργο. Αλλά υπάρχουν συνεργοί υπάρχουν συστρατιώτες μόνο συμπρεσβήτεροι και σύνδουλοι και συνεργάτες και μάλιστα του Θεού όχι μόνο μεταξύ μας. Συνεργάτες οι στρατιώτες που συναγωνίζονται με μια ψυχή Ποια είναι αυτή η μία ψυχή που θέλει ο Θεός Η θέλουσα Άρα τώρα ο Θεός όπως ξεκίνησε όποιος θέλει να έρθει πίσω μου Ας απαρνηθεί τον εαυτό του ας πάρει στο σταυρό του και ας με ακολουθεί Τώρα υπάρχει μια άλλη θέληση που ζητάει ο Θεός Όποιος θέλει να εργαστεί για μένα πρέπει να μάθει να συναγωνίζεται με μια ψυχή θέλουσα να συναγωνίζεται αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του γιατί το έργο του Θεού είναι οικογενειακό πρώτα μέσα σε μια εκκλησία που αποτελείται από δούλους και δούλες γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει εκχυθεί επί πάσαν σάρκαν και έχουν την ικανότητα να προφητεύουν θέλει λοιπόν μια ψυχή θέλουσα αλλά ιδιαιτέρως να συναγωνιζόμεθα με μια ψυχή θέλουσα, αλλά ιδιαιτέρως να στεκόμεθα σε ένα πνεύμα. Και ποιο είναι αυτό το πνεύμα, είναι το πνεύμα του Χριστού, γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, μόνο όσοι έχουν το πνεύμα του Χριστού είναι αυτού. Και ποιο είναι το πνεύμα αυτό του Χριστού που θέλει ο Θεός να στεκόμεθα, δεν είναι άλλο από το φρόνημα, του Χριστού ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν πρώτον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό το φρόνημα του Χριστού δεν επιτρέπει στη σκέψη μας και στη λογική μας να θεωρήσουμε ότι κάτι μας παίρνει, μας αρπάζει βιαίως ο Θεός ούτε την ελευθερία μας, ούτε οι γυναίκε των άντρα τους, ούτε οι άντρες της γυναίκες τους, ούτε τα παιδιά τους γονείς τους Τίποτα δεν θεωρούμε ότι είναι αρπαγή Αλλά αντιθέτω θεωρούμε ότι είναι μία προσφορά Εις δόξαν Θεού Πατρός Προσφέρουμε δηλαδή δεν δίνουμε τη ζωή μας Δεν προσφέρουμε την καρδιά μας μόνο στο Χριστό Αλλά προσφέρουμε τη ζωή μας Προσφέρουμε την οικογένειά μας Και καθώς λέει και ο λόγος του Θεού Και τα υπάρχοντά μας Τα πάντα εις, εις δια, κοινά και στη διάθεση του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου Αλλά δεν είναι μόνο αυτό Ε εκένωσε Δεν μπορείς να εργαστείς και να συναγωνιστείς με μια ψυχή Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού Γιατί πρέπει να το τονίσουμε Στέκεστε εις εν πνεύμα συναγωνιζόμενοι με μια ψυχή Δια την πίστη του Ευαγγελίου Αυτός είναι ο στόχος μας γιατί συναγωνιζόμεθα, γιατί στεκόμεθα, γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, γιατί έχουμε μία αποστολή. Δεν έχουμε μόνο μία υπόσχεση, μία ελπίδα και την αγάπη του Θεού, έχουμε αποστολή. Την πίστη του Ευαγγελίου. Πρώτα στους πλησίων μας, καθώς τους αγαπάμε και ύστερα όπου ο Θεός μας οδηγήσει. Αλλά για να γίνει αυτό, δεύτερον πρέπει να κενώσουμε τον εαυτό μας, να τον αδειάσουμε. Να το αδειάσουμε από κάθε πέτρα, την καρδιά μας, από κάθε πέτρα, από κάθε λίθο, από κάθε φιλοδοξία, από κάθε επιθυμία. άδειοι για να είναι γεμάτη η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Γιατί ο πας γραμματεύς μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών ομοιάζει με άνθρωπο νοικοδεσπότην, ώστις άδειασε την οικία αυτού, για να τη γεμίσει ο Θεός. Εάν δεν γεννώσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να είμαστε και να έχουμε το Πνεύμα του Χριστού, να στεκόμεθα εις εν πνεύμα. Τρίτον, λαβών δούλου μορφή. Ο χριστιανός αυτός δεν είναι μόνο δούλος, φαίνεται ότι είναι και δούλος. Δηλαδή η συμπεριφορά του, η νοοτροπία του, το πλησίασμά του, το κοίμισμά του και η έγερσή του, το περπάτημά του, έχει τη μορφή του δούλου. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος όποιος τον βλέπει, τον βλέπει έτοιμο δια υπηρεσία και όχι για να δώσει εντολές, αλλά για να λάβει εντολές. Μορφή δούλου. Είναι και φαίνεται δούλος. Είναι δούλος και φαίνεται δούλος. Η συμπεριφορά του δούλου μορφή το περπάτημα του δούλου μορφή ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα αδερφοί το επόμενο γενόμενος, όμοιο, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους εάν δεν πάρεις τη θέση δεν μπορείς να τον υπηρετήσεις στους εθνικούς σαν εθνικός στους ανόμους σαν άνομος, σαν και ένομος με την, με την, δικαιοσύνη του Θεού. Στους πάντες τα πάντα. Εάν δεν πλησιάσεις το παιδί σαν παιδί, δεν μπορείς να υπηρετήσεις το παιδί. Αν δεν πλησιάσεις τη χείρα και το χείρο σαν χείρα και χείρο, δεν μπορείς να υπηρετήσεις τους χείρους. Εάν δεν πλησιάσεις τους κλαίγοντας σαν κλεόν δεν μπορεί να του υπηρετήσει. Και αν δεν μπορεί να πλησιάσει του χαίροντε ω χαίρον, δεν μπορεί να του υπηρετήσει. Πώ πλησιάζουμε, με δούλου μορφή, αλλά και γενόμενοι όμοι με του ανθρώπου. Τότε μόνο μπορεί να του κατανοήσει. Μόνο αν έρθει στη θέση του, οι άνθρωποι λένε, μόνο αν φορέσει τα παπούτσια του. Αλλιώ δεν μπορεί να του καταλάβει. Δεν μπορείς, να τους καταλάβεις. Δεν μπορείς εσύ που δεν ξέρεις να πεις σαυτόνε που ζει. Εσύ δεν που δεν ξέρεις τι ζει, να πεις σε τι που ζει, τι πρέπει να κάνει. Και πώς θα γίνεις; Αδελφέ, όλα αυτά δεν γίνονται με ανθρώπινη δύναμη. Ουχή δια δυνάμεως σου, δεν δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μόνο ο Θεός δια πνεύματος Αγίου μπορεί να σε καταστήσει όμοιο με τους ανθρώπους. Και ευρεθεί κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν. Δεν μπορείς εάν δεν ταπεινώσει τον εαυτό σου. Όχι να σε ταπεινώσει ο Θεός, όχι να σε ταπεινώσουν οι άνθρωποι, αλλά εσύ να ταπεινώσεις τον εαυτό σου. Ενδύθηκε, δεν είναι χάρης αυτό, δεν είναι καταχάριν αυτό, αυτό είναι δική σου η σκέψη και η απόφαση. Ενδύθηται την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη η αλλήλους. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και αυτός θα σας υψώσει. Εάν δεν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου, στον αδελφό σου, στο γείτονά σου. Δεν μπορείς να έχεις το Πνεύμα του Χριστού. Ε, σε Αυτόν. Πώς γενόμενος υπήκοος. Πού παντού. Ο ταπεινός δεν έχει δική του γνώμη. Ο ταπεινός δούλος δεν έχει καμία γνώμη. Αλλά υποτάσσεται, υπακούει πρώτον στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού έχει απόλυτα ξεκαθαρισμένη οδηγία Πνεύματος Αγίου. Μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι τέκνα Θεού. Δεν ζει κατά το Πνεύμα, περπατάει κατά το Πνεύμα. Γενόμενος υπήκοος και τέλος, θανάτου δε σταυρού, θυσία. Χωρίς θυσία δεν μπορεί ο άνθρωπος να πολιτευθεί αξίως του Ευαγγελίου θα θυσιάσεις. Θα θυσιάσεις από την προσωπική σου ζωή, από την οικογενειακή σου ζωή, θα θυσιάσεις και θα συνεχίζεις να θυσιάζεις. Αλλιώς μην πιστεύεις ποτέ ότι μπορεί να είσαι σκεύος εκλογής του Θεού. Μην το φανταστείς. Μην πεις ποτέ εγώ είμαι δούλος. Τζάμπα δούλος λες ότι είσαι. Τίποτα δεν είσαι εάν δεν υπάρχει θυσία στη ζωή σου, αναγνωρισμένη από το Θεό και προσδιορισμένη από το Θεό, όχι απερίσκεπτη θυσία και άσκοπη, όπως, δεν τον θυμάμαι πώς το λένε στην Παλαιά Διαθήκη, τον Ισβος, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι, που θυσίασε την κόρη του, η Εφθαέ. Όχι σαν την απερίσκεπτη και άσκοπη θυσία του η Εφθαέ, που είπε εγώ θα θυσιάσω ό,τι βρω, θυσία που δεν του ζήτησε ο Θεός αλλά θυσία με αποτέλεσμα και ευλογία, όπως ήταν η θυσία του Αβραάμ, που του είπε ο Θεός τώρα, πήγαινε και θυσίασε γιατί εδοκίμασε αυτόν, τον Υιόν σου, τον οποίον αγάπησε στο μονογενή σου. Θυσία, όχι όμως θυσία εξιδίας πρωτοβουλίας του θυσιάζοντος, αλλά θυσία εκ του Θεού, εκ της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε και τότε ο άνθρωπος αυτός έχει το πνεύμα του Χριστού, είναι του Χριστού και ο Θεός θα τον υψώσει, θα τον ευλογήσει και θα τον χρησιμοποιήσει σαν δούλο αξιόπιστο εμπιστοσύνης για τη δόξα του πλήρη καρπών δικαιοσύνη. Αυτό είναι αδερφοί αγαπητοί το έργο του Θεού και δεν το λιώνουμε στη σειρά αυτή με το έργο το δικό μας. Είναι ένα έργο πίστεως, είναι μια πορεία, αγ... ένα αγώνα. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο μου ετελείωσα και την πίστη μου διετήρησα. Τώρα είμαι βέβαιος ότι δεν μου μένει παρά ο της Στέφανος, τον οποίον ο δίκαιος κριτής εκείνη την ημέρα θα μου αποδώσει και όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου του Ιησού Χριστού, και εργάζονται για την πίστη του Ευαγγελίου καθώς επιποθούν την επιφάνεια του σωτήρα μας, την έλευσή του. Περιμένουμε τον Χριστό, αδερφοί. Αγαπάμε τον Χριστό. Είναι. Θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Είναι. Ας πούμε λοιπόν και εμείς με βεβαιότητα, τα περίεμου θέλει εκτελέσει ο Κύριος. Αμήν. Κύριε μου, πολύ σε ευχαριστώ. Να ψάλουμε τον ύμνο 284.